Για χαρά, άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φιλαθλό προς το φιλαθλό με pre-game σχόλια για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Καταρχάς να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους, για να ερχόμαστε εδώ καθημερινώς άφιλο κερδός, για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων, να γαργαλάμε ο ένας στον εγκέφαλο του άλλου, να λέμε τα όσα δεν λένε οι υπόλοιποι, οι οποίοι και πληρώνονται, όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, από αγάπη και πάθος για την ομάδα, χωρίς όμως να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε, να προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη, διότι αυτό είναι άνανδρο, άρα προφανώς και δεν περνάει εδώ. Και ας λέμε τα πράγματα καυστικά και με το όνομά τους. Που όλα αυτά γενικά τα γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς εδώ οι θαμώνες. Τις χαιρετίζω και τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση εδώ της εκπομπής είτε όχι. Πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και τα όσα προανέφερα εννοείται πως ισχύουν και για τα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και για εδώ στο δεύτερο. Όπου και ανεβαίνουν τέτοιες εκπομπές αναλυτικές όπως και αυτή εδώ καλή ώρα, αλλά και μετά από αγώνες, όπως δηλαδή την Κυριακή το βράδυ. Και στο τρίτο κανάλι όπου είχαμε εκπομπή και σήμερα το μεσημέρι δυνατή με απόψεις περί Ολυμπιακού, αλλά και φυσικά στο πρώτο κανάλι το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια και όπου είχαμε και πάλι σήμερα εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή, το τονίζω, μεταγραφή. Άρα, γι' αυτό και έχω βάλει από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο τους συνδέσμους για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί και να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ που ακολουθεί, σε λίγες ώρες μάλιστα, να ευχηθώ εννοείται καλή επιτυχία στην ομάδα μας με τη νίκη και μόνο. Δεν μπανάνε νωρίς το πρωτάθλημα, δεν έχει καμία σημασία. Για μας παίζει ρόλο και το γόητρο. Εξάλλου, και ούτε πρέπει να έχουν ούτε ο προπονητής αλλά ούτε και οι παίχτες κατά νου τον αγώνα της Πέμπτης που ακολουθεί στη Ρουμανία πάνω με τη Στεάουα. Διότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει το πρωτάθλημα όσο τίποτα άλλο. Καταρχάς και για Ευρώπη βλέπουμε. Γι' αυτό και τέτοια εξάποντα είναι σημαντικά ακόμη και τώρα. Που φέτος, μέχρι στιγμής, με Άρη για παράδειγμα εκτός έδρας χάσαμε, με Παναθηναϊκό εκτός έδρας φέραμε ισοπαλία και τον ΠΑΟΚ τον κερδίσαμε εκτός έδρας. Δηλαδή ποικίλια στα αποτελέσματα. Πρέπει τώρα όμως να συνεχίσουμε με νίκη, να σπάσουμε και αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με επιστροφές μετά από διακοπές εθνικών ομάδων, με Πανετολικό, Λεβαδιακό, πάλι εντός, και τώρα ΑΕΚ. Άλλη φάση, άλλο επίπεδο, ομάδας. Αυτό όμως γενικά δεν είναι κάτι καινούριο. Συνέβαινε και πέρυσι, δυστυχώς. Στη μετά δηλαδή η Πέδρο Μαρτίνς εποχή του Ολυμπιακού μας. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 23, 2 Απριλίου συγκεκριμένα από ό,τι θυμάμαι, Ολυμπιακός Άρης 2-2 εντός έδρας. Μετά, 23 Απριλίου του 23, Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-3 ήττα εντός έδρας, πάλι. Μετά από επιστροφή, λόγω διακοπής εθνικών ομάδων, ξαναλέω. Θες κι άλλο, 17 Σεπτεμβρίου του 23, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. 22 Οκτωβρίου του 23 πάλι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1. Το παιχνίδι που είχε διακοπή λόγω Χουάνκαρ και τέτοια, 0-3 στα χαρτιά. 3 Γενάρη του 24, Λαμία Ολυμπιακός 1-0, ήττα. Κακό ποδαρικό που λέμε, Μετά και 31 Μαρτίου του 24, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0. Με τα εγκλήματα Κάρμο και Ρέτσου, θυμόμαστε. Που ο Κάρμο ανέβηκε ψηλά, μετά ο Ρέτσος δεν ανέτρεψε τον Ελίασον και πάρ' το 1-0 στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, θα χρειαστεί προσοχή και τώρα όσον αφορά το πόσο ψηλά ανεβαίνεις, η άμυνά σου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσεις την ΑΕΚ έτσι, διότι και αυτή είναι γρήγορη ομάδα, πιο γρήγορη από τη δική μας. Γενικά όμως αν ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί όπως και στην Ευρώπη, κερδίζει για μένα εύκολα. Αλλά όλα αυτά είναι υποθετικά, έτσι. Δώσε ξέρω εγώ λίγη κατοχή μπάλα στην ΑΕΚ και πίεσε την εψηλά να την αναγκάσεις να κάνει λάθος. Βίντα μου κουντί και τέτοια. Βάλε και τα άκρα, Κάτι Χατζησαφή και Ρώτα. Τους οποίους και πρέπει να χτυπήσεις οπωσδήποτε. Αν πάντως ο Αλμέιδα παρουσιαστεί
μαζεμένο, το παίξει συντηρητικά, όπως κάνει και μιμείται τελευταία το Γιωβάνοβιτς με τον Παναθηναϊκό όταν ήταν, όταν εκεί δούλευε, τότε τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, πιο ισορροπημένα. Όποια ομάδα γενικά προσέχει τα νότα της και περιμένει και μας δίνει κατοχή μπάλας, μας δημιουργεί πρόβλημα, όπως και πρόβλημα δημιουργεί το να κάνει ο άλλος ο Αλμέιδα, ξαναλέω, συνέχεια μπαλιές στην πλάτη της άμυνάς μας. Αυτό μάλιστα θέλει προσοχή. Γι' αυτό και τα αναφέρουμε. Και αν δούμε και την προϊστορία των αγώνων Ολυμπιακός ΑΕΚ, από τη σεζόν 2005-2006 έως και τη σεζόν 2021-2022, δηλαδή έως και την εποχή του Πέδρο Μαρτίνς, ξαναλέω, τα πηγαίναμε περίφημα με 16 νίκες σε 19 παιχνίδια. Ως γηπεδούχοι, έτσι το τονίζω, Καραϊσκάκη. Α, και κάτι άλλο που πρέπει να σπάσει για μένα, τα γκολ του Καμπή. Δεν έχει σκοράρει ποτέ μα ποτέ, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού μας, ο Καμπή, εντός έδρας, πρόσεξε, με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Εντάξει, άρα αυτό πρέπει να αλλάξει. Άντε μπράβο, που από το 22-23 τη σεζόν εκείνη έχουμε μόνο μία νίκη, το 2-0 το περσινό, τι μου λες. Δύο ισοπαλίες και δύο φορές έφυγε νικήτρια η ΑΕΚ και αυτό δεν επιτρέπεται. Γενικά όμως, αν η αντίπαλη ομάδα είναι καλύτερη, χτύπα ξύλο, θα την παραδεχτώ, τι να κάνουμε. Έτσι πάει. Πάντως, οι φίλες και οι φίλοι και των δύο ομάδων έχουν παράπονα από τις ομάδες τους, αντίστοιχα, διότι και οι δύο είναι ασταθέστατες, θα έλεγα, της πλάκας, με τόσες γκέλες εντός Ελλάδος. Άσε που η ΑΕΚ είναι και αδικαιολόγητη, διότι δεν έχει Ευρώπη, τίποτα. Αλλά και το θέμα το δικό μας με απουσίες παικτών διεθνών και τέτοια, δεν παίζει ρόλο, δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία ούτε ο διαιτητής, ούτε τίποτα. Ούτε και οι τραυματισμοί, για παράδειγμα, του ΕΣΕ, που βγαίνει ο Βάσκος και δηλώνει ότι ατυχήσαμε και τα λοιπά. Και τι δηλαδή, μιλάς εσύ για ατυχία? Ναι, σύμφωνοι, το παραδέχομαι κι εγώ, έτσι είναι, δυστυχώς. Απώλεια είναι από τη μία, αλλά από την άλλη, εσύ είσαι ο πιο τυχερός προπονητής που έχει περάσει ποτέ από τον πάγκο του Ολυμπιακού και μιλάς για ατυχία. Εσύ δηλαδή που σήκωσες ευρωπαϊκό, έκανες άθλο, εντός έδρας με τελικό, ε? Συγκυρίες στον Ατάλο. Ας είμαστε ρεαλίστριες και ρεαλιστές, ε? Από την άλλη όμως μ' άρεσε που είπε πως δεν υπάρχει δικαιολογία, ενώ ο Καμπή δήλωσε ότι πρέπει να σκοράρει. Συμφωνούμε απόλυτα. Και λέει ότι έχουμε γενικά εξαιρετικούς παίκτες. Άντε λοιπόν να το δούμε αυτό και επιτάπητος, στην πράξη. Διότι γενικά οι μικροτραυματισμοί που προκύπτουν και οι ενοχλήσεις, εκτός από την περίπτωση του Πυρόλα, ο οποίος είναι επιρρεπής σε αυτό γενικά, έχει να κάνει για μένα με τις κακές επιλογές του καλοκαιριού όσον αφορά μεταγραφές. Είναι έτσι ή δεν είναι? Διότι αν είχες το βάθος και δεν επιβάρυνε στο Ρόντινεϊ, ξέρω εγώ, τον Νέσε, τον έναν τον άλλον, τον παράλλον, τότε θα ήταν καλύτερα για όλους, άντε. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε υπομονή όσον αφορά τις μεταγραφές του Γενάρη, να δούμε τι θα γίνει. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία όσον αφορά την ποινική δίωξη του Προέδρου και των στελεχών εκεί, της ΠΑΕ, που θα πάνε από ό,τι ξέρουμε την Τρίτη, για απολογία, τίποτα, ούτε το αποτέλεσμα, ούτε μεταγραφές, τίποτα, εδώ. Ίσα ίσα που πρέπει να βγάλεις αντίδραση, Α, μπράβο. Εφόσον κιόλας είσαι αθώος, λέμε. Και το λέω αυτό διότι προφανώς δεν είμαι εγώ ο δικαστής, ούτε εσύ που ακούς. Ναι. Είναι και υποπαραχώρηση από ό,τι μαθαίνουμε ο Γιάρεμτσουκ, αλλά λένε για 6-7 εκατομμύρια. Αυτά είναι γελία πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση ομάδα στον κόσμο να δώσει τόσα λεφτά. Με τίποτα, με την καμία. Αλλά ξέρουμε γενικά ότι ο Ολυμπιακός πάντοτε έχει υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά πωλήσεις παικτών. Να πω όμως για το κομμάτι το αγωνιστικό, ότι καλό θα ήταν να κάνει ο Τζολάκης μακρινές μεταβιβάσεις, εύστοχες προφανώς, διότι και η ΑΕΚ πιέζει ψηλά, μην πουλήσεις μπάλα, κατάλαβες. Διότι και ο Αλμέιδα οριμάζει, βλέπεις, προπονητικά. Και έδωσε μάλιστα λιγότερες μέρες ρεπό στους παίχτες του σε σύγκριση με το δικό μας το Μεντιλίμπαρ. Και γενικά εγώ προσωπικά ελπίζω να μην δούμε φάβα, σούπα, πώς το λένε. Ισοπαλία η οποία, εντάξει, θα μας εκνευρίσει, αλλά υπάρχει και το χειρότερο σενάριο, δηλαδή η ήττα. Στόχευσε εσύ όμως τη νίκη και βλέπουμε. Εκτός αποστολής λοιπόν έμεινε ο Έσε, όπως και ο Βέλντε, αλλά και ο Γουίλιαν, πρόσεξε, που λέγανε ξέρω εγώ ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά, ενώ εδώ πέρα ήμουν ο μόνος που το έλεγε. Δεν μπορεί. Ξεχάστε τον, προχωράμε. Όσο και να θέλει, εντάξει, δεν πάει, ξέρω εγώ, σε ψησταριές, ταβέρνες και τέτοια όπως ο Μαρσέλο, ο άλλος ο συνάδελφος,
λόγω αφάνας, όχι μόνο Βραζιλίας. Είναι σοβαρό παιδί, αλλά και πάλι. Πάει, κάει και τελείωσε. Αποζημίωση, γεια σας. Τώρα, Δεκέμβρη μήνα, θα τα βρείτε. Λοιπόν, φύσκα θα είναι φανταζόμαστε το γήπεδο. Εννοείται αυτό. Εξάλλου, είναι και κάτι χορηγοί οι οποίοι επέστρεψαν κάτι εισιτήρια. Και ο κόσμος πάει διαδικτυακός και τα τσιμπάει. Κατάλαβες. Ό,τι είναι αρκεί να υπάρξει, να επικρατήσει η λογική, καλό κλίμα να έχουμε στο γήπεδο χωρίς ευτράπελα και τέτοια. Ειδικά από τη στιγμή που σε έχουν βάλει στο μάτι, υποτίθεται. Και έτσι είναι, ό,τι είναι. Πρέπει να έχουμε διαγωγή κοσμιοτάτη. Εντάξει. Να αναφέρω και τύπεις τους παίκτες που θα είναι στην αποστολή. Λοιπόν, είναι οι εξής. Τερματοφύλακες, Τζολάκης, Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος. Αμυντική, Ορτέγκα, Πυρόλα, Κάρμο, Κωστίνια, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Ντόι. Μέση, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ολιβέιρα, Μουζακίτης. Και επιθετική, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας και Κοστούλας. Και πάμε, λέει, με οδηγό τον αγώνα της Τούμπας. Με τον ΠΑΟΚ. Επειδή κερδίσαμε, ναι, σύμφωνοι. Από την άλλη όμως, μιλάμε εδώ για διαφορετικό παιχνίδι. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει στο κέντρο τον Περέιρα. Οχτάρι, ποιοτικό, μπαλάτο, χτίζει, κάνει, ράνει, δημιουργεί. Αλλά και εσύ έχεις Μουζακίτη, ο οποίος και πιο ταχύς είναι για μένα από τον Έσε. Αλλά και ξεχωρίζει παγκοσμίως, πρόσεξε, μιλάμε για τον κορυφαίο παίχτη στον κόσμο στη θέση του, στους κάτω των 19, εντάξει είμαστε. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί, στο εξωτερικό, εντάξει. Το παιδί είναι άλλο πράγμα. Και να σου πω, ας κάνει λαθάκια, δεν με πειράζει καθόλου. Γιατί ο ΕΣΕ δεν έχει κάνει λαθάκια, με έχει καταστρέψει πολλές φορές φέτος. Σε φάσεις κιόλας όπου τρώω γκολ, πρόσεξε. Να τα λέμε όλα. Και να σου πω, δεν φταίει ο ίδιος ο ΕΣΕ, είναι και η κούραση, το κάψιμο. Που αυτά τα λέγαμε από πέρυσι το παιδί, παίζει 3-4 χρόνια συνέχεια, δεν γίνεται σερί. Κάποια στιγμή τέλος η βενζίνα. Τι να πεις, πάντως πλάκα-πλάκα στην αποστολή βρίσκεται ο Ολιβέιρα. Για μένα, με βάση τα όσα μας έχει δείξει μέχρι στιγμής, τίποτα, ούτε καν ζέσταμα. Τον θες για παρέα πάγκο εσύ ο Βάσκος, κράτα τον εκεί πέρα. Αλλά από την άλλη, ξέρεις πως είναι η μπάλα, μπορεί να μπει μέσα και να κάνει γκολ. Ή να πετάει, να βγάζει μάτια. Να μας τα πετάξει έξω δηλαδή, φαντάζεσαι. Όλα γίνονται, ξαναλέω, στην μπάλα. Εμείς όμως πρέπει να λέμε τα όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής. Με το δίκιο μας. Να πω κι άλλο ένα δίκιο που έχουμε. Βαλμπουενά, ορίστε. 40 ετών, σου έκανε γκολ. Ο γυραιότερος στην ιστορία της Ελλάδος εδώ στο πρωτάθλημα. Μεγάλος μάγκας και Ολυμπιακός. Έγκλημα για μένα Μαρτίνεθ, η αποχώρησή του από την ομάδα. Πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος έγκλημα ο Αραμπί που έφυγε. Διότι άλλο ένα χρονάκι ή έστω και δύο το είχανε και το έχουνε. Και το αποδεικνύουν στις ομάδες τους, ειδικά ο Αραμπί. Απέδειξε σε ανόητους εδώ δημοσιογράφους ότι αυτό που έλεγαν δεν ίσχυε, προφανώς. Ίσχυε αυτό που έλεγα εγώ προσωπικά, δηλαδή. Άστο να παίξει και μισάωρο τον Αραμπί, μια χαρά Ολυμπιακό. Θα πει κανείς τώρα εντάξει, άλλος ρυθμός εκεί κάτω στην Κύπρο και πάλι μια χαρά ομάδες έχουνε. Εδώ έκαναν Κύπριο το Moses Wright, τι μου λες. Βέβαια, σου λέει, οι άνθρωποι μια χαρά. Τον δέχονται, τα καλύτερα λένε, εδώ στην Ελλάδα. Κακία, ρατσισμός, θα βρίζανε. Ειδικά οι αντίπαλοι. Πού είδες και ο Γόκαπ τώρα, αποφάσισε να πάει διακοπές με τη σύζυγο και έγινε θέμα, Ενώ όταν πάει ο άλλος, ο Δαρσίνος, μια χαρά, Έτσι δεν λέγεται, ξέρω εγώ. Πώς λέγεται, λοιπόν. Πριν πάω στα θέματα του μπάσκετμπολ, να πω για το ποδόσφαιρο ότι στην εθνική, λογικά επιστρέφει ο Φορτούνης, το κανόνισε ο Γιωβάνοβιτς και επίσης, τέλος το ΆΚΑ, έτσι, το παγωμένο. Εννοείται, άστα εισιτήρια και τα τέτοια μου. Εδώ. Γήπεδο, ποδοσφαιρικό, ζεστό, Καραϊσκάκι. Ή έστω Φιλαδέλφια, και πάλι. Χίλιες φορές σε σύγκριση με ο ΆΚΑ. Που και σε εμάς το ΣΕΦ είναι κρύο και αυτό, μεταξύ μας. Και κάτι πρέπει να γίνει από πλευράς πολιτείας. Άντε μπράβο επιτέλους. Κατά τα άλλα, τους παιχταράδες της ΑΕΚ τους ξέρουμε. Γκαρσία, Λίβαϊ. Που θέλει προσοχή. Ενώ ο Πινέδα, πρόσεξε, έκανε υπερατλαντικό ταξίδι. Καλό για μας. Διότι κάθε με κάθε φορά τον έβαζε οχτάρι με εμάς εδώ εντός έδρας και μας έκανε ζημιές. Δεν ξεχνάμε εύκολα εμείς εδώ. Και γενικά να λέμε ό,τι συμφέρει, εντάξει. Άντε μπας και δούμε πιστόλια πάλι, δηλαδή μετά από Μήτρογλου, Αραμπί, ξέρω εγώ τι και τώρα Κοστούλα.
Μπα και κάνει γκολ, εμένα δεν με νοιάζει προσωπικά ποιο κάνει τον γκολ, α το κάνει και ο Τζολάκη. Τη νίκη θέλω και τη θέλω δικαιότατα, εντάξει. Να μην μπορεί και ο αντίπαλο να μιλήσει, να πει τίποτα, να με παραδεχτεί. Και εγώ, άμα χτύπα ξύλο, χάσω, θέλω να χάσω δίκαια. Και να πω, ορίστε, για σαν του μάγκα. Ήσουν καλύτερο, εντάξει. Αυτό είναι ο φίλαθρο ο κανονικό, αυτή είναι η μπάλα. Και επιστρέφω στο μπάσκετμπολ, πριν πάω στα δικά σα σχόλια, να πω για το Ζαλγκύρης Παναθηναϊκός. Τι παίχτη έφερε τελικά η Ζαλγκύρης, ε? Lenny Walker. Μαθητής του Πάποβιτς, τι μου λες? Τον είδες, τη ζημιά τους έκανε. Μαζί με Σιρβίδης, άκου Σιρβίδης. Τι φλανάχη, Βορειοελλαδίτης, ε? Με τέτοιο επώνυμο. Αλλά καμία των σχέσεων. Λιθουανός είναι, γενικά έχουν αυτοί επώνυμα που ψιλομοιάζουν με τα ελληνικά καμιά φορά. Αλλά για πάμε και εμείς τώρα στα δικά σας σχόλια να ακουστείτε, να γίνει διαδραστική η φάση εδώ της εκπομπής και να ξεκινήσω από τον Δημήτρη, τον Χριστοδουλέα, ο οποίος λέει ότι άμα στείλουμε τον ΕΣΕ το Γενάρη και φαίναμε, ξέρω εγώ, παίκτη τύπου Πινέδα ή Χουάν, Ιν Μπαμ Χουάν, τότε άνετα χτυπάμε πρωτάθλημα. Και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει, ξέρω εγώ, παίχτες στο κέντρο, σκαφτιάδες. Οπότε παίζει το αν είχε παίχτη τέτοιου τύπου να μην τον έβαζε καν. Ενώ του Βέλντε δεν του ταιριάζει ο αγώνας με την ΑΕΚ και συμφώνησε μαζί σου τελικά ο Μεντιλίμπαρ, δεν τον έβαλε καν αποστολή. Άσε που συμφώνει μαζί μου όσον αφορά το να χτυπήσουμε το Ρότα. Βεβαίως, εθνική μια χαρά τα καταφέρνει επειδή έχει Μασούρα μπροστά του. Να βοηθάει ανασταλτικά. Βεβαίως, τακτικά. Ενώ και εκείνος λέει για τραυματισμούς. Δεν γίνεται, είναι ένα πορείς, λέει. Με το τι δουλειά κάνει ακριβώς ο Βάσκος του Ρέντι. Μάλιστα. Ηλίας Σ. Μ' ακούει, λέει, κάθε μέρα το πρωί και με ευχαριστεί εδώ για τις εκπομπές. Ευχαριστώ εγώ για την ακρόαση. Ελένη Παπαϊωάννου συγχαίρει την ομάδα μπάσκετμπολ για την νίκη επί της Μπασκόνια. Κυτρινό Μαύρος Τιμωρός. Η ΑΕΚΑΡΑ, λέει, χαρακτηριστικά είναι η καλύτερη ομάδα με καλύτερο προπονητή. Κοίτα, εγώ εδώ δεν είμαι κανένας παλαβός, αφήνω να το πεις. Δικαίωμά σου είναι, δεν βρίζεις, ΑΕΚΑΡΑ λες. Εντάξει, άμα το πιστεύεις, είναι ξαναλέω δικαίωμά σου. Εγώ πάντως Ολυμπιακάρα δεν λέω, δεν χρειάζεται Ολυμπιακός. Ούτε γάβρος, ούτε τέτοιες αηδίες. Μόνο Ολυμπιακός. Τι να κάνω κι εγώ, έχω προσωπικά κάποια κολλήματα. Ονομασίες, τρόπους, τέτοια. Όχι ρατσισμοί και τέτοια όμως, Μετά, ο Μενέλαος, Ολυμπιακός. Η καλύτερη λέει εκπομπή του Ολυμπιακού, εδώ η δική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προτρέπει γενικά τον κόσμο να κάνει like, να πατήσει, αλλά και φυσικά να κάνει και εγγραφή. Ναι, που τώρα τελευταία, πρόσεξε, τις τελευταίες δύο μέρες δηλαδή, έχω παρατηρήσει, ο αλγόριθμος τα έχει παίξει τελείως. Παραπάνω λόγος για να κάνει ο κόσμος likes, αλλά και να κάνει subscribe, δηλαδή να πατήσει εγγραφή. Μετά, Red Lemon. Συγχαίρει και εκείνος την ομάδα basketball για την νίκη επί της επικίνδυνης Μπασκόνια. Εντάξει, μας ταιριάζει, η Μπασκόνια δεν παίζει άμυνα. Δεν τη θεωρώ επικίνδυνη πάντως. Λέει και μπράβο στον Ιταλό προπονητή εκεί στο volleyball, βεβαίως. Παιχταράς ο Γκαρντίνι, καλό εκεί το roster, παίζουν λέει μοντέρνο volleyball. Ενώ για Αραμπί και Βαλμπουενά, αν είχαν μείνει εδώ ούτε καν θα γκρίνιαζαν και θα έδιναν ποιότητα, βάθος και με λίγα χρήματα, σωστότατα. Και μας λέει ότι θέλουμε προσοχή με την ΑΕΚ εδώ τώρα, λόγω της διακοπής ειδικά, σωστά. Και ο Χρήστος ο Τάφ, μόνο νίκη θέλει λέει, μαζί σου είμαι όπως πάντα, οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία, δηλαδή ισοπαλία. Ακριβώς. Να πρεσάρουμε λέει από την αρχή. Γρήγορο γκολ, βεβαίως. Που γενικά ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ξεκινάει καλά φέτος. Δεν κάνει δηλαδή καλές κινήσεις μεταξύ μας. Άντε, μακάρι πραγματικά αυτό να αλλάξει. Που η ΑΕΚ το προσέχει αυτό, μπαίνει δυνατά. Ειδικά με εμάς τα προηγούμενα χρόνια επί Αλμέιδα. Τώρα, όσον αφορά έναν τύπο, ο οποίος ήρθε στο πρώτο κανάλι όσον αφορά εκπομπές γενικά που έχουν να κάνουν με μεταγραφές πιθανές. Και προσβάλλει, μου λέει εμένα, ξέρω εγώ, ότι δεν πέφτω μέσα. Τι μέσα, σου είπα εγώ θα έρθει ο παίχτης, δεν και καλά. Σου λέω από την αρχή κιόλας, σε εκπομπές. Κράτα μικρό καλάθι, σου βάζω ερωτηματικό ελληνικό. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τόσο στόκοι είσαστε μερικοί, τι διάολο. Δεν έπεσα, λέει, μέσα. Μέσα πάντως γενικά μπορώ να μπω, πίστεψέ με, μέσα σου δηλαδή. Λες να γίνω στα γεράματα, που λέει ο λόγος. Λομπαράσκο, τι να σου πω. Γενικά ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Και φαίνεται αυτό από τα σχόλια παντού, όχι σε μένα μόνο, εννοείται. Παντού σου λέω. Μόνο κακία και αηδία. Αλλά εγώ θα πω εκ μέρους όλων γενικά ότι συνουσιάζεστε εσείς γενικά και τα σπίτια σας όλα.
οικίες σας βεβαίως. Με έμψυχα, άψυχα, μέσα τα πάντα. Λοιπόν αυτά, τα υπόλοιπα τα λέμε μετά τον αγώνα, το βράδυ της Κυριακής. Αφού πες ξεκινάει 8.30, 10.30 τελειώνει λίγη. Λίγο πες μετά τις 11. Post-game σχόλια. Και εφόσον γουστάρετε, like και εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και καμπανάκι, για να μην χάνετε καμία ειδοποίηση, κανένα notification, καμία εκπομπή. Και επίσης, το καμπανάκι το είπαμε, αλλά και τα μέλη, τα οποία χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, για να δυναμώσουμε επιτέλους. Να μεγαλώσει η παρέα, να τα λέμε όπως πρέπει, όμορφα. Για το καλό του Ολυμπιακού να ακούγονται αλήθειες. Βάλε μέσα και τα super chats, έτσι, το S με την καρδούλα από κάτω, με τη διαφορά ότι εκεί βάζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Ενώ ως μέλος, τίποτα, 2-3 ευρώ το μήνα, 2-3 δολάρια. Κυριολεκτικά. Λοιπόν αυτά, ευχαριστώ, με την νίκη και πάλι, ραντεβού ξέρουμε πότε έχουμε δώσει. Χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!